Από πού μετράς αν είσαι πετυχημένος ή όχι στα social media? Διότι αν αυτή τη στιγμή η δουλειά σου προχωράει, αν οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου μπορούν να διαβάσουν για σένα στα social media ή να σε βρουν ή να επικοινωνήσουν μαζί σου, τότε είναι πετυχημένα τα social σου. Δεν ξέρω τι εννοείς ότι είσαι πίσω στα social media. Να σου πω γιατί. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν είναι καλοί ή δεν τα έχουν καταφέρει ή δεν έχουν πολύ πετυχημένο προφίλ στα social media. Αλλά η δική μου ερώτηση είναι από τι εξαρτάται αυτό. Δηλαδή, τι εννοώ. Από πού μετράς αν είσαι πετυχημένος ή όχι στα social media? Διότι αν αυτή τη στιγμή η δουλειά σου προχωράει, αν οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου μπορούν να διαβάσουν για σένα στα social media ή να σε βρουν ή να επικοινωνήσουν μαζί σου, τότε είναι πετυχημένα τα social σου. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή με ποιο σκεπτικό λέει κάποιος δεν είμαι πετυχημένος social media επειδή δεν έχει 100.000 followers. Και ποια είναι η σημασία τους? Έτσι. Δηλαδή όλα έρχονται στην ώρα τους. Αυτό θέλω να πω. Είσαι πολύ καλά στα social γιατί οποιοδήποτε θέλει μπορεί να πας ώρα και στιγμή να σε βρει, όπως και εσύ μπορείς να επικοινωνήσεις με όλο τον κόσμο να πας ώρα και στιγμή. Αυτό είναι το βασικότερο κομμάτι στα social media. Συμφωνείς? Συμφωνώ, έχεις δίκιο. Γιατί ίσως εμείς παρασυρώμαστε από τα πολλά clicks ή τα πολλά likes και χάνουμε την ουσία. Αλλά σημασία δεν είναι. Ναι, αυτό έχεις δίκιο. Δεν είναι. Μα δεν είναι η ουσία αυτή. Δεν είναι η ουσία τα likes. Είναι απλά ένας... Ξέρεις, πολλές φορές, ας πούμε, έχω δεχτεί ερωτήματα από... και καλοπροαίρετα, έτσι, όχι απαραίτητα με κακό σκοπό. Είτε είχα 100.000, είτε 1.000.000, είτε 3.500 ανθρώπους που με ακολουθούν, ακριβώς τα ίδια θα έλεγα. Γιατί δεν το κάνω για τους followers. Πώς να σου πω, είναι άλλος ο λόγος που το κάνω, καταλαβαίνεις. Οπότε, το θέμα είναι ότι η επιτυχία των social media δεν μετράται με τους followers. Είναι τελείως λάθος οπτική αυτό. Μετριέται με το τι σου αποδίδει στη δουλειά σου. Επίσης, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, μπορεί εσύ να κάνεις ένα post, Κωνσταντίνε μου, και να το δουν τρεις άνθρωποι. Και ο ένας από τους τρεις να είναι αυτός που θα σε βοηθήσει να εξελίξεις τη δουλειά σου. Να γίνει ο καλύτερος σου συνεργάτης ή ο καλύτερος σου πελάτης. Παίζει ρόλο που ήταν τρεις ή παίζει ρόλο το αποτέλεσμα? Δηλαδή, έχουμε πολύ λάθος τοποθέτηση στο τι είναι επιτυχία στα social, καταλαβαίνεις. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Έχεις δίκιο, αγωνίζεσαι, ας πούμε, να αυξήσεις τους followers για ποιο λόγο? Εντάξει, εάν είσαι καλός σε αυτό που κάνεις και αν αυτό που κάνεις έχει νόημα για τους ανθρώπους που είναι έξω, θα σε βρουν εκείνοι. Δεν μένει τίποτα κρυφό, έτσι. Αλλά δεν είναι αυτός σκοπός να έχεις πάρα πολλούς followers, ούτε η επιτυχία σου κρύβεται ή κρίνεται μέσα από αυτό. Έχεις μεγάλη βασίλεια. Εντάξει, σου είπα, είναι και τι δίνεις στον κόσμο, ναι, αυτό που λες. Δηλαδή, τι δίνεις και τι αξία δίνεις αυτό. Αν δίνεις, πώς το λέμε, junkie, δεν παίρνεις. Οπότε, αν δίνεις κάτι το οποίο ο άλλος θα το εκτιμήσει, θα το πάρει, νομίζω παίζει μεγαλύτερο ρόλο. I'm a pretty boy, I'm stunning. Super speed Sonic, I'm running.